Λοιπόν, το πυκνό βάρος του χορευτή ακούστηκε και στην προηγούμενη εισήγηση, έτσι, από τα τρία κρυφά ποίηματα, η φράση. Αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα και πολύ ενδεικτικά αφορά τον ρόλο του χορού στο έργο του μεγάλου μας ποιητή. Και αυτό γιατί η φιγούρα του χορευτή κατέχει κεντρική θέση στην λογοτεχνία του μοντερνισμού. Και έχουμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα, φυσικά δεν θα τα απαντήσουμε στην πληρότητά τους, αλλά αφορούν δηλαδή γενικά το πώς ο χορός μπαίνει μέσα σε ένα μεταεπίπεδο, μπαίνει μέσα στην ποιητική τέχνη του Σεφέρη. Μπορούμε να ρωτήσουμε αν περνάει στο έργο του ποιητή μας αυτή η νέα συνείδηση του σώματος που φέρνουν οι χορογράφοι και οι χορευτές του Μεσοπολέμου και με ποιους τρόπους. Η πραγμάτευση του θέματος δεν μπορεί να είναι παρά φυσικά ενδεικτική. Και ξεκινάω με το 1892, όπου η πρωτοπόρα Αμερικανίδα χορεύτρια Λόι Φούλερ χορεύει στο Φολί Μπερζέρ του Παρισιού τον περίφημο χορό της Σερπαντίνας, ένα γρήγορο χορό με ελικοειδείς στροφές, οφειοειδείς κινήσεις και περιστροφές και καταγοητεύει το γαλλικό της κοινό. Αμέσως μετά την παράσταση, ο Γάλλος συμβολιστής Στεφάν Μαλαρμέ, θειασότης φυσικά των τεχνών και θαυμαστής μέγας της Λόι Φούλερ, δημοσιεύει ένα πυκνό άρθρο με τις εντυπώσεις του από την παράστασή της. Ο Μαλαρμέ σε αυτό το κείμενο, που είναι όντως εμβληματικό για τη σχέση της λογοτεχνίας με τον χορό, παραλληλίζει το χορό με την ποίηση. Η φιγούρα του χορευτή, λοιπόν, ενσαρκώνει σε αυτή τη φάση το αισθητικό πρότυπο του συμβολισμού. Ενώ για τον Μαλαρμέ ο χορός σαν φόρμα διαθέτει την οικονομία έκφρασης που και η ποίηση εκείνη διαθέτει. Ο χορός, λοιπόν, για τον Μαλαρμέ είναι γραφή, écriture corporelle, γραφή του σώματος στο χώρο. Και μάλιστα ο ίδιος ενοφθαλμίζεται την τέχνη του χορού ως εμβληματική για την ίδια την ιδέα της τέχνης. Αυτήν την ιδέα παραλληλισμού χορού και ποίησης τη μοιράστηκαν φυσικά και άλλοι Ευρωπαίοι συγγραφείς, Πολ Βαλερί, Πολ Βερλέν, Ζιλ Λαφόργ, που πραγματικά θεώρησαν την φιγούρα του χορευτή σαν έμβλημα και του συμβολισμού. Ειδικότερα η Σαλόμη, που είναι μορφή εθέρια και μοιραία, συνδέθηκε με τη συναισθητική της ρομαντικής παρακμής ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, όπου ποιητές που το χορό των πέπλων και του αποκεφαλισμού. Ποιήση, λοιπόν, αλληλώσεις, αλλά την χαρακτηριστική μεταφορά του Πολ Βαλερί για την ποίηση, να απαγγέλεις ένα ποίημα είναι σαν να μπαίνεις σε ένα χορό λέξεων. Υπάρχει δηλαδή και ταυτόχρονα μία κοινή ματιά πάνω στην σχέση τους. Ο χορός διατρέχει την ποιητική και την ποίηση του Τόμας Έλιοτ και μάλιστα έχει επισημανθεί από πάρα πολλούς μελετητές η επιρροή των ρωσικών μπαλέτων στην ποίησή του και πιο συγκεκριμένα έχει μελετηθεί η θεωρία του λεγόμενου ακίνητου σημείου του Έλιοτ. Πρόκειται για το παράδοξο φαινόμενο μιας ενεργού ακινησίας, όπως το λέει active stillness του Έλιοτ, που αφορά εκείνη τη στιγμή όταν ο χρόνος ακινητεί, μια στιγμή που συσχετίστηκε με κάποιες από τις γνωστές φωτογραφικές πόζες του Νιζίνσκι από την παράσταση του Νιζίνσκι, το απομεσούμερο ενός φαύνου, με την οποία παράσταση θα ασχοληθούμε λίγο πιο μετά. Εδώ βλέπουμε τον Νιζίνσκι και το πρόγραμμα της παράστασης του 1912, το πόμ σήμερα ενός φαύνου. Θα πούμε και στη συνέχεια γι' αυτό. Δεν αποκλείεται μάλιστα αυτή η θεωρία του ακίνητου σημείου, δεδομένη της επιρροής του Έλιοτ στο Γιώργο Σεφέρη, αυτή η ενεργός ακινησία, εν πάση περιπτώσει, να συνιστά και ένα επιμέρους κρυφό διακείμενο στο ποίημα «Έγκομη» του 1955 του Σεφέρη, από το ημερολόγιο καταστρώματος 3, όπου λέει ο ποιητής, αφηγητής, «Άξαφνα περπατούσα και δεν περπατούσα. Κοίταζα τα πετούμενα πουλιά και ήταν μαρμαρωμένα. Χορός ακίνητος. Κι εγώ χαμήλωσα τα μάτια μου τριγύρω. Κορίτσια ζήμωναν και ζήμοι δεν αγγίζαν. Γυναίκες γνέθανε, τα δράχτια δεν γυρίζαν. Αρνιά ποτίζονταν,
και η γλώσσα τους στεκόταν. Η παράδοση λοιπόν των ποιητών που βλέπουν τον χορευτή ως σύμβολο του καλλιτέχνη και παραλληλίζουν το χορό με την ποιήση είναι μακρά. Εκεί ανήκει και ο Σεφέρης. Θα σας θυμίσω μόνο τη γνωστή φράση του Σεφέρη που είναι δάνειο από τον Πολ Βαλερή. Η ποιήση είναι ένα είδος χορού, ενώ η πρόζα είναι και πρέπει να είναι ένα βάδισμα που μας οδηγεί κάπου. Ειδικότερα, όπως έχει υποστηριχθεί και από τους μελετητές του, ο Σεφέρης στο ποίημα Νιζίνσκι ανάγει τον χορό σε έμβλημα της ποιητικής τέχνης. Εδώ το ποίημα είναι πάρα πολύ πυκνή, η διαφάνεια είναι, απλώς το παραθέτω, είναι γνωστό σε όλους φαντάζομαι. Και έχει λοιπόν υποστηριχθεί ότι σε αυτό το ποίημα ο Σεφέρης είναι ένα ποίημα ποιητικής επί της ουσίας, παρόλο ότι αναφέρεται στον Νιζίνσκι και ουσιαστικά μιλά για τον χορό σαν έμβλημα της ποιητικής τέχνης. Θα μπορούσαμε δηλαδή μέσα σε αυτό το ποίημα να διαβάσουμε την ποιητική θεωρία, σε εισαγωγικά, του Σεφέρη. Σχετικά λοιπόν με αυτό, σε αυτό το ποίημα θα σταθώ λιγάκι και θα δούμε μερικά από τα διακείμενα που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε ή να βρούμε, να ανοιχνεύσουμε. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν από το ημερολόγιο του ποιητή της Μέρες Β, ο Σεφέρης έγραψε το ποίημα αφού άκουσε την περίφημη ιεροτελεστία της Άνοιξης του Ιγκορ Στραβίνσκι και η μουσική αυτή, μας λέει ο ποιητής, του έφερε στο νου συνειρμικά τον τρελό χορευτή, εισαγωγικά, τον Νιζίνσκι. Ωστόσο, αν του έφερε αυτό στο μυαλό, η συγκεκριμένη παράσταση το 1913, η ιεροτελεστία της Άνοιξης, δεν έχει σαν κεντρικό χορευτή τον Νιζίνσκι. Ο Νιζίνσκι δεν είχε χορέψει σε αυτήν την παράσταση, είχε κάνει μόνο τη χορογραφία. Και είναι αυτή ακριβώς η χορογραφία που τοποθέτησε τον Νιζίνσκι ανάμεσα στους προτεργάτες του μοντερνισμού στο χορό. Ο Νιζίνσκι τώρα, να πούμε δύο λόγια για τον χορευτή, άλλαξε πρωτόγνωρα την κινησιολογία στο χορό. Πέρα από τις ασκήσεις μπαλέτου και την πολύ δομημένη, πειθαρχημένη κίνηση, την μπαλετική, ο Νιζίνσκι εισάγει στην κινησιολογία ένα κεφάλι χαλαρό, κινήσεις βίες, γόνατα και πόδια στραμμένα προς τα μέσα, χέρια όπως κινούνται σε αιγυπτιακά μνημεία, αρχαιολογικά αρχεία. Πάω λίγο να δείτε την προηγούμενη διαφάνεια. Αρχαιοελληνικά γη, όπως είπα, και το ποίημα του Σεφέρη αφορά ουσιαστικά, το ποίημα Νιζίνσκι, την ανάμνηση μιας φανταστικής παράστασης του Νιζίνσκι στο δωμάτιο του αφηγητή. Όπως θα επιχειρήσω να σας δείξω, τα χορογραφικά διακείμενα που διακρίνουμε στο ποίημα Νιζίνσκι του Σεφέρη δεν αφορούν μόνο την ιεροτελεστία της Άνοιξης που αναφέρει ο ποιητής στο ημερολογιό του. Έχουμε ενδείξει το κείμενο και για δύο ακόμη παραστάσεις του χορού όπου χορεύει ο ίδιος ο Νιζίνσκι. Οι δύο παραστάσεις είναι η μία το 1911, το Φάσμα του Ρόδου, μία παράσταση φασισμένη στο ομώνυμο ποίημα του Θεόφιλου Γκοτιέ και δεύτερη παράσταση όπου αναγνωρίζουμε σαν διακείμενο χορολογικό στο ποίημα του Σεφέρη είναι η παράσταση «Το απομεσήμερο ενός φαύνου» του 1912 σε μουσική Κλοντ Ντεμπισί πάνω στο ομώνυμο ποίημα του Στεφάν Μαλαρμέ του 1876. Άρα έχουμε μία παράσταση χορού βασισμένη σε ένα ποίημα σε μουσική Κλοντ Ντεμπισί και με κεντρικό χορευτή και χορογράφο τον Βασλάβ Νιζίνσκι. Για λογαριασμό φυσικά των ρωσικών μπαλέτων με τον περίφημο Διαγκίλεφ. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά λοιπόν στο Παρίσι στις 29 Μαΐου του 1912. Στο ποίημα του Σεφέρη λοιπόν Νιζίνσκι, όπως είπα, θα δούμε και τα δύο διακείμενα. Πρώτα απ' όλα, ως πρώτο διακείμενο, θα δούμε τη χορευτική παράσταση «Το φάσμα του Ρόδου». Γιατί έμεινε στην ιστορία αυτή η παράσταση για ένα περίφημο πολύ ψηλό πήδημα που έκανε ο Νιζίνσκι στη σκηνή, στη διάρκεια της παράστασης, καθώς από το κέντρο της σκηνής βρέθηκε με μία αναπήδηση έξω από το παράθυρο που ήταν στο κέντρο, στο βάθος του σκηνικού. Σε αυτό ακριβώς το πήδημα, το άλμα, αναφέρεται η Virginia Woolf όταν μνημονεύει τα ρωσικά μπαλέτα στο πρώτο της μυθιστόρημα, The Voyage, και αναφέρει συγκεκριμένα
And when he gives that leap, και όταν αυτός κάνει αυτό το πήδημα. Στο πείμα του Σεφέρι, ο αφηγητής μιλάει για την ξαφνική ανύψωση του Νιζίνσκι, το ξαφνικό πήδημα, όπως το λέει, όταν τελείωσε να υψώνει τα χέρια, έκανε ένα ξαφνικό πήδημα, σαν να είχε σπάσει το ελαττήριο του ρολογιού μπροστά μου. Χτύπησε στο ταβάνι που είχε σε μονοκόμματα με έναν ήχο κυμβάλου. Ελπίζω να το βλέπετε εδώ, δεν δείχνει τον κουρσορά μου, παρόλο που τον κοινό. Το δεύτερο διακείμενο είναι από την παράσταση του Νιζίνσκι «Το απομεσήμερο ενός φαύνου», παράσταση του 1912. Η παράσταση συγκεκριμένη απηχείται σε δύο σημεία στο ποίημα του Ζεφέρη και αφορά τρεις πασίγνωστες φωτογραφημένες πόζες του χορευτή. Θα τις δείτε και τις τρεις τώρα στο... σας τις δείχνω εν σειρά. Πάμε στην πρώτη. Το πρώτο σημείο, λοιπόν, που εγώ διαβάζω μέσα στο ποίημα σχετικά, αφορά την ποιμενική απεικόνηση του φαύνου. Το δεύτερο αφορά μία κινησιολογική λεπτομέρεια. Και το τρίτο, καθώς και το τρίτο. Και πάμε ξανά στο πρώτο. Για το πρώτο, λοιπόν, στο ποίημα, όπως και στην παράσταση, ο Νιζίνσκι εμφανίζεται κρατώντας ένα σουράβλι ή τη φλογέρα, όπως λέει ο ποιητής, κρατώντας στο στόμα ένα αλόκοτο πράσινο σουράβλι ή και πιο πριν ακόμη, άκουσα ακόμη ένα χαμηλό και βελουδένιο ήχο φλογέρας. Για το δεύτερο και πιο σημαντικό σημείο που αφορά τις κινησιολογικές συγκλίσεις ποίηματος και χορογραφίας, παρατηρούμε δύο διαδοχικά φωτογραφικά πλάνα, τα οποία τα βρίσκουμε στην τελευταία σκηνή της οκτάλεπτης χορογραφίας, η οποία χορογραφία κλείνει με τον Νιζίνσκι να γονατίζει απαλά πρώτα με το ένα και μετά με το άλλο γόνατο και ύστερα να ευθυγραμμίζει το σώμα του, να ξαπλώνει στο χώμα και να γίνεται ένα με τη γη, έχοντας στην αγκαλιά του το μανδύα της αγαπημένης του νύμφης. Όλη η χορογραφία, που βασίζεται σε αρχαιοπρεπή φυσικά κινησιολογικά στοιχεία, διαπερνάται από μία έντονη σωματικότητα και από την ερωτική επιθυμία. Στο ποίημα του Σεφέρι τώρα πάμε πίσω. Αντίστοιχα, γίνεται αναφορά στο διαδοχικό γονάτισμα του χορευτή, μιλάει για πέσιμο χάμο, ενώ τελειώνει επίσης με την τελική εξαφάνιση του Νιζίνσκι, βυθίζεται στο έδαφος αφού είχε έρθει και το χαμόγελο στα χείλη του και διαβάζω συγκεκριμένα τους στίχους, γονάτισε και με το άλλο γόνατο. Δεν πρόφτασα να ανασάνω και τον είδα ολότελα πεσμένο χάμο να βυθίζεται μέσα σε μια πράσινη παγόδα που είναι ζωγραφημισμένη πάνω στο χαλί μου. Για τη συγγένεια εικόνων και ποιητικής περιγραφής, ο ποιητής μας έχει ήδη προειδεάσει στο ημερολόγιο του, μιλώντας για τη σειρά των συνειρμών από την μουσική του Σάκρ, στον τρελό χορευτή Νιζίνσκι. Ωστόσο εδώ, η περιγραφή των κινήσεων του χορευτή στο ποίημα αποδίδει με ακρίβεια λεπτομέρειας τον Νιζίνσκι των φωτογραφιών της παράστασης, το απόμεσημέρι ενός φαύνου. Ο Σεφέρης, βέβαια, έχει τη δική του γραμμή όρασης στο συγκεκριμένο ποίημα, η οποία συνδυάζεται με την αγωνία του αφηγητή, τη δύναμη και την αδυναμία κίνησης του χορευτή. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι οι νέες άδειλες όψεις του παραλληλισμού χορού και ποίησης θέτουν στο επίκεντρο της ποιητικής του τον ρόλο του χορού. Ας φύγουμε από το ποίημα και να δούμε λίγο γιατί συγκινήθηκε ο ποιητής από τον Νιζίνσκι. Τι έφερε, τι είναι αυτό που έφερε ο Νιζίνσκι στο χορό και πιθανώς να συγκίνησε τον Σεφέρι. Ο Νιζίνσκι φέρνει στο σώμα την ελεύθερη κίνηση, αλλά και τα απλά, πρωτόγνωρα σχεδόν βήματα στη χορογραφία. Χορός όπως περπάτημα, έτσι και όπως ο ποιητής επιζητεί την απλότητα, να μιλήσω απλά, να μου δοθεί αυτή η χάρη. Επίσης, αμφότεροι Νιζίνσκι και Σεφέρης εστιάζουν στον πόδα. Επισημαίνουμε εδώ με λογοπαικτική διάθεση, θα έλεγα, ότι ο Νιζίνσκι προσπαθεί να ανανεώσει το βηματολόγιο του χορού, απελευθερώντας τα πόδια, το πόδι και την κίνηση του ποδιού του χορευτή από τις αυστηρές
ποζισιόν του μπαλέτου και παράλληλα ο Σεφέρης επιζητεί την απελευθέρωση της ποιητικής φόρμας από τους μετρικούς πόδες με τον ελεύθερο στίχο. Ο επόμενος σταθμός στην χωροκεντρική αυτή ανάγνωση του Σεφέρη είναι το μυθιστόρημά του «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη», όπου το συγγραφικό προσωπείο του Στράτη, αλλά και ο χορός συνδέουν το ποίημα Νιζίνσκι με το μυθιστόρημα του Σεφέρη. Το οποίο φυσικά το «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη» το δουλεύει αρχικά μέχρι το 1930, περίπου δηλαδή την ίδια εποχή που δουλεύει και το ποίημα. Η συνάντηση του Στράτη με τη Σαλόμη και τη Λάλα είναι καταλυντική. Η Σαλόμη του Σεφέρη, ας θυμηθούμε τη Σαλόμη των συμβολιστών, δεν χορεύει. Έστω να κινήσει τις εισαγωγικά τα λυγίσματα του Κύκνου. Η σεφερική Σαλόμη έχει μια πολύ μορφή ερωτική ταυτότητα, είναι αμοράλ, άπιαστη και επικίνδυνη. Στην αρχή, ωστόσο, ο Στράτης την αποκαλεί Νιζίνσκι. Εισαγωγικά, ξέρεις, τις είπε στην αρχή όταν σε πρωτογνώρισα, μου θύμιζες τον Νιζίνσκι. Έτσι σε έλεγα μόνος μου, κλείνει το εισαγωγικά. Ενώ αλλού την ονομάζει μισή μυθιστόρημα, μισή πραγματικότητα σαν γοργόνα. Μήπως λοιπόν και εδώ, στη φιγούρα της Σαλόμης Νιζίνσκι, αντυχεί μια ακόμη παραβολή του χορού των πέπλων με τη γραφή και την συγγραφική επώδυνη ορίμανση του Στράτη. Στο επόμενο στιχούργημα που γράφει ο Στράτης στο ημερολόγιό του την Πέμπτη νύχτα, ο χορός φαίνεται σαν να είναι εφαλτήριο για να καταργηθεί το εγώ, να αναδυθεί το καθολικό. Διαβάζω. «Χτες, η μεγάλη φλόγα, όλη τη νύχτα, χαρά, χαρά μέσα στη φωτιά, πανικός, σ' όλη τη γη, σ' όλα τα νερά στον ουρανό, χορός, χορός, ρήγμα, κατάργηση του εγώ, το ένα, παραδοχή, γαλήνη». Ο χορός στο ποιητικό έργο του Σεφέρη έχει ποικίλες εμφανίσεις. Συναντάμε την παραβολή του χορού με την ποιητική τέχνη, παραδείγματος χάρη στο Θερινό Ηλιοστάσι, ακούστηκε και πριν από την κυρία Λάσκαρη, ένιωσε το πυκνό βάρος του χορευτή να πέφτει στο ποτάμι του καιρού, το φοβερό παφλασμό. Ενώ συναντάμε το χορό που συνδέεται με τον χορό των αρχαίων γερόντων, στο ποίημα «Ο τελευταίος χορός», ή συναντάμε τη σύνδεση του έρωτα με το χορό, στο ποίημα «Αριάδνη», ενώ άλλοτε δίνεται έμφαση στο ποιος χορεύει. Ακόμη βλέπουμε και το είδος του χορού να αναφέρεται στα ποίηματά του. Θα βρει κανείς ακόμη και τους κοινωνικούς λεγόμενους χορούς. Όπως το ποίημα «Ο κύριος Φιλοπίμην Α. Παχημέρης χορεύει», όπου το μελίπικτο ταγκό, όπως αναφέρει, που χορεύει ο 80ης συνταξιούχος του Λαθαρεμπορίου, είναι με τον ημία της ευτέλειας ή της χειδαιότητας. Διαβάζω. Χορεύει ο κύριος Παχημέρης. Η κόρη που αγκαλιάζει είναι όμορφη. Μόλις βγήκε από το γαλλικό παρθεναγωγείο. Της έταξε, αν χορέψει μαζί του και στα σκοτεινά, να δώσει λεφτά για το κοινοτικό υδραγωγείο. Τέλος, σε μια εμβληματική καταγραφή, και τελειώνω με αυτό, καταγραφή της 12ης Ιουνίου 1955, με αφορμή την Αιγυπτία χορεύτρια ανατολίτικων χωρών Τάχια Καριώκα και την παράσταση χορού στο Μπυρητό που πιθανόν παρακολούθησε, γράφει στις μέρες στιγματάφτης αμφίθυμες σκέψεις του για το σώμα και τον χορό. Διαβάζω, θα μου επιτρέψετε, χορός. Το κάτω-κάτω της γραφής η ρίζα του χορού είναι στην Αφροδίτη, στο αισθησιακό σώμα. Στην αφροδίσια κίνηση αυτής της κοιλιάς που σπαράζει γύρω από ένα αόρατο πέος, όπως χτες βράδυ λόγου χάρη, ή στο αγριεμένο σώμα που πάει να σκοτώσει ή να σκοτωθεί, που είναι το ίδιο. Αυτά και η έξοδος από αυτά είναι ο χορός. Η έξοδος από αυτά, όπως τους τροβιλιζόμενους ντερβίσιδες που φαίνονταν να γλιστράν προς ένα ή άλλο στοιχείο όπου χάνονταν ή ξεχνιούνταν. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο άκρες, σκέφτομαι σήμερα το πρωί, είναι ο χορός. Και αυτό μου εξηγεί γιατί βρίσκω τόση άχλα στα μπαλέτα με τα αποστηρωμένα σώματα, τους αποστηρωμένους συμβολισμούς, τις ρομαντικές χειρονομίες και στάσεις κτλ. Προς την κατεύθυνση του μπαλέτου πάλι, προτιμώ μια χορογραφική παντομήμα. Κοιλιά με ρυθμικούς σπασμούς σαν ένα ντέφι μεριά σφαδάζοντας σαν καρφωμένα. Ο χορός λοιπόν βρίσκεται και στη σκοτεινή ρίζα του σώματος και στην υπέρβασή της, μας λέει ο ποιητής, και αυτό το διπλό του χορού κρατάμε. Συμπερασματικά λοιπόν και συνοψίζω.
αποφασίζοντας, μπορεί να λειτουργεί και ως μια μεταφορά για το ίδιο στο είδος του κειμένου, να δείχνει δηλαδή μια χορογραφική λειτουργία του κειμένου, έτσι καθώς αυτό αποτυπώνει τις αναλλαγές καταστάσεων, ή μπορεί να είναι ο γνωστός λογοτεχνικός τόπος που υπενήσεται την κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα σε σώμα και νου, ή ακόμη να σηματοδοτεί στιγμές επιφάνειας, όπου ο αφηγητής επιλέγει προκειμένου να αναδείξει τη στιγμή επίγνωσης, αυτοσυνείδησης ή ανακάλυψης μιας βαθύτερα κρυμμένης αλήθειας, ή τέλος να αποτελεί μια αλληγορία, μια μεταφορά για την ίδια την ποιητική τέχνη. Με αφορμή την περίπτωση Σεφέρη, ανοίγει μια συζήτηση για την αμφίδρομη σχέση χορού και λογοτεχνίας σε όλη τη μεσοπολεμική περίοδο και στα πλαίσια συζήτησης του μοντερνισμού, έτσι όπως το έθεσε πολύ ωραίο και ο κύριος Δημηρούλης στην αρχή. Κοινές δηλαδή αισθητικές αναζητήσεις, πειραματισμός σε επίπεδο μορφής, συζητήσεις για την πρωτόγνωρη τέχνη και τη μοντέρνα τεχνολογία, ανάγνωση της αρχαιότητας υπό ανήσυχο πρίσμα, είναι μόνο μερικές από τις όψεις της αλληλεπίδρασης αυτών των δύο θεμελιωδώς διακριτών τεχνών, που όμως τόσο γόνιμα θεωρώ συναντιούνται στην ποιήση και την ποιητική του Γιώργου Σεφέρη. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.